Αυστηρότερα μέτρα κατά της Άγκυρας, ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, προτείνει στην κυβέρνηση Biden ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Γκέιτς. Ο Γκέιτς, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο νίκη, υπηρέτησε σε δύο κυβερνήσεις, του Τζορτζ Μπους και του Μπαράκ Ομπάμα. Σε άρθρο του λοιπόν στους New York Times αναφέρει εκτός των άλλων πως η Άγκυρα προχώρησε στην αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις και κάτι τέτοιο πρέπει να έχει κόστος. Επιπλέον θεωρεί πως η Τουρκία πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της για τις ενέργειες της στη Λιβύη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία. Ενέργειες που, όπως γράφει, παραβιάζουν τα συμφέροντα άλλων συμμάχων στο ΝΑΤΟ και περιπλέκουν τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Δεν πρέπει να αγνοούνται οι ενέργειες των κρατών μελών που αντιβαίνουν στα συμφέροντα άλλων συμμάχων, γράφει ο Γκέιτς στην Αμερικανική εφημερίδα, και πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εξεταστεί η συμμετοχή της Τουρκίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στον καταστατικό χάρτη του ΝΑΤΟ για την απομάκρυνση ενός κράτους μέλους, αλλά είναι δυνατή μια πιο δημιουργική διπλωματία συμπεριλαμβανομένης της αναστολής συμμετοχής ως μέλους ή άλλων τιμωρητικών μέτρων. Ο Γκέιτς, συγγραφέας του βιβλίου για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα Exercise of Power, είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον τομέα της άμυνας και κυρίως των μυστικών υπηρεσιών. Υπηρέτησε 26 χρόνια τη CIA, υπήρξε διευθυντής της επί Bush πριν αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας από το 2006 έως το 2011. Οι απόψεις του, Νίκη, οι θέσεις του αντανακλούν τις απόψεις των γερακιών της Ουάσιγκτον και εκείνης της μερίδας των αξιωματούχων, πρώην και νυν, που θεωρούν ότι ο Ερντογάν έχει εκτροχιαστεί και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Λοιπόν, να δούμε αν θα ακουστεί από την Αμερικανική διοίκηση η επισήμανση και η προτάσεις για πιο δραστική αντιμετώπιση της Άγκυρας από τον κύριο Γκέιτς. Πραγματικά. Οι απόψεις του Ρόμπερτ Γκέιτς, θα θυμίσουμε ότι δημοσιεύτηκαν μετά και τις απειλές του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Τζαβούσογλου, ότι η Άγκυρα θα λάβει αμοιβαία δράση εναντίον των ΗΠΑ μετά τις κυρώσεις που σχετίζονται με τους S-400 και βέβαια τις δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος χαρακτηρίζει τις κυρώσεις ως μια εχθρική επίθεση εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, που αναμένεται να αποτύχει.